Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός το βράδυ θα ανακοινώσει το καλάθι της κυβέρνησης. Καλημέρα, Αδαμαντία. Καλημέρα, Αδαμαντία μας. Νομίζω ότι σε πετύχαμε την ώρα που είναι σε εξέλιξη και ο πρωινός καφές του Πρωθυπουργού, έτσι, με τους στενούς του συνεργάτες, πριν φτάσει και ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης, πριν επισκεφτεί τα περίπτερα. Αν κατάλαβα καλά πάντως, Αδαμαντία, το καλάθι έχει στέγαση, ακρίβεια και φόρους. Σίγουρα είναι αυτοί οι τρεις τομείς στους οποίους δίνει και έφαση η κυβέρνηση την παρούσα χρονική στιγμή. Σίγουρα επίσης, Μίνα και Σπύρο, γίνονται και οι συζητήσεις. Σε κάθε περίπτωση εδώ είναι πολλά τα κυβερνητικά στελέχη που πλαισιώνουν τον Πρωθυπουργό και προφανώς βρίσκονται σε επικοινωνία μαζί του. Εμείς βρισκόμαστε ήδη στον χώρο της ΔΕΘ, μάλιστα λίγο αργότερα τον περιμένουμε εδώ στο σημείο όπου και βρισκόμαστε, όπου θα συναντηθεί και με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ πριν κάνει αυτή την βόλτα, την περιήγηση στα περίπτερα της ΔΕΘ, ενώ μάλιστα ξέρουμε ότι θα συνοδεύεται και από τον Αντικαγκελάριο της Γερμανίας, όπως επίσης ενδεχομένως και από τον Υπουργό Γεωργίας της Γερμανίας, καθώς η Γερμανία είναι και η τιμόμενη χώρα στην ΔΕΘ. Τώρα, ως προς το τι αναμένουμε και περισσότερο να σταθούμε, νομίζω έχει ένα νόημα στις νέες πληροφορίες, σε αυτά που σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός μας είπε και χθες σε μια συνάντηση που είχαμε μαζί του σε μια χαλαρή διάθεση και με ένα χαλαρό ποτό στο χέρι ουσιαστικά χθες το βράδυ, αφού πρώτα βρέθηκε στην εκδήλωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης που διοργάνωσε και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, και παρόντες ήταν οι πυροσβέστες, οι άνθρωποι εκείνοι που έδωσαν τη μάχη με τις φλόγες και συνεχίζουν να τη δίνουν, καθώς, μην το ξέρεις πολύ καλά, η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμη. Τους είπαν το ευχαριστώ. Καθώς ήταν μια δύσκολη μάχη και φέτος το καλοκαίρι βρέθηκαν πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα. Και μιας που έχω ξεκινήσει από αυτό, να πούμε ότι αναμένουμε και ενίσχυση των ενστόλων. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός στάθηκε στο θέμα αυτό λέγοντας ότι δόθηκε μια σκληρή μάχη και ότι φέτος τουλάχιστον έχουμε 30% λιγότερη καμένη γη συγκριτικά με την προηγούμενη 20ετία, αν και ήταν δύσκολη. Πολλές οι φωτιές οι οποίες ήταν σε εξέλιξη φέτος το καλοκαίρι στην χώρα μας, αφού βέβαια τους ευχαρίστησε για το έργο τους. Σε κάθε περίπτωση και η κλιματική κρίση είναι στο τραπέζι. Όπως χαρακτηριστικά είπε και ο Πρωθυπουργός σε αυτήν την ευχάριστη διάθεση, έτσι, που βρισκόταν χθες μαζί μας σε γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, εκεί που επιμένει η κυβέρνηση και στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός, αναμένεται να αναφέρει το σχέδιο με ορίζοντα τριετίας μέχρι το 2027. Πέρα από την κλιματική κρίση, τα άλλα θέματα είναι η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, στα οποία θα επιμείνει. Ενώ τα επιμέρους ζητήματα, όπως χαρακτηριστικά είπε, και οι περισσότερες εξειδικεύσεις θα γίνουν από τους υπουργούς. Τώρα, για το μετρό. Είπε χαρακτηριστικά ότι στις 30 Νοεμβρίου αναμένουμε ένα μεγάλο πάρτι στην Θεσσαλονίκη, οπότε θα συμμετέχει και όλη η πόλη, επομένως θα ξεκινήσει άμεσα, τουλάχιστον ήταν βέβαιος ως προς αυτό. Ενώ να πούμε ότι ρωτήθηκε για τα ζητήματα της αντιπολίτευσης, είναι έντονο φυσικά και έντονη επικαιρότητα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν τον αφορά. Ως προς το χαρτοφυλάκιο, τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι τουλάχιστον δύο τα χαρτοφυλάκια τα οποία ενδέχεται να αναλάβει η χώρα μας, είτε θα είναι το συνοχής είτε των μεταφορών και υποδομών. Ενδεχομένως η κυβέρνηση να δείχνει μια μεγαλύτερη προτίμηση στο μεταφορών και υποδομών. Ήθελε πάντως η χώρα μας να πάρει, Αδαμαντία, ένα γερό χαρτοφυλάκιο. Από την αρχή ήταν ο στόχος μας αυτός. Έτσι, και όπως γνωρίζουμε και το πρόσωπο του Απόστολου Τζιτζικώστα είναι αυτό που προτάσσεται, ο οποίος παραβρέθηκε και χθες ήταν στην εκδήλωση αυτή που έγινε προς τιμήν των πυροσβεστών. Απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός να γίνουν κάποιες αλλαγές ως προς τον εκλογικό νόμο. Ενώ αξίζει, νομίζω, να σταθούμε, έτσι σας μεταφέρω και το κλίμα που επικρατεί εδώ και στο κομμάτι
της κλιματικής κρίσης. Υπήρχαν άνθρωποι από τη Θεσσαλία σε θέσεις κλειδιά. Είδαμε και τον περιφερειάρχη της περιοχής, όπως επίσης και αντιπεριφερειάρχες. Βρέθηκαν σε συγκεκριμένη εκδήλωση, είχαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, υπήρχε μια συνομιλία. Ακόμη και συναδέλφους, τους οποίους συναντήσαμε από την περιοχή της Θεσσαλίας, κατάφεραν να πλησιάσουν τον Πρωθυπουργό. Τους ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα θέματα, καθώς γνωρίζουμε ότι οι πλημμυριοπαθείς συνεχίζουν να υποφέρουν, υπάρχουν πληγές ανοιχτές. Ο Πρωθυπουργός έκανε την περιήγηση, είδαμε και την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Βλέπουμε τα πλάνα, Αδαμαντία, μας ήδη. Σε ένα άτυπο διάλογο που είχαμε, ότι τουλάχιστον η εικόνα που είδε στη Θεσσαλία είναι καλύτερη. Οπότε εκτιμώ ότι, καθώς είδαμε και πολλούς ανθρώπους από την πληγήσα περιοχή, ότι ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στα μέτρα θωράκισης της χώρας μας από τις πλημμύρες, όπως επίσης και από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η κλιματική κρίση είναι αυτή που σίγουρα ενδιαφέρει. Μάλιστα. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα ζητήματα της καθημερινότητας, είναι ένα καλάθι του Πρωθυπουργού, το οποίο τουλάχιστον γνωρίζουμε ότι θα αφορά στοχευμένες παρεμβάσεις, δεν θα είναι ένα καλάθι παροχών, αλλά θα είναι κάτι ρεαλιστικό, το οποίο να είναι υλοποιήσιμο, και αυτό μας μεταφέρουν και τα άνθρωποι που τον πλαισιώνουν, ότι θα προαναγγείλει κάποια πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και άλλα. Για να δούμε λοιπόν. Μην ξεχνάμε ότι και αύριο έχουμε την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, που θα απαντήσει στα ερωτήματα των πολιτικών συντακτών. Προς το παρόν, Αδαμαντία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.